οι λεγόμενοι εντός εισαγωγικών, γιατί είναι από τα στερεότυπα που μας βαράνε στο κεφάλι συνέχεια, η αγωνία για τα παιδιά μας. Γιατί λοιπόν, η αγωνία για τα παιδιά μας θα πρέπει κάποτε να πάψει να στερεότυπη φράση. Να γίνει πολιτικό πρόταγμα, πολιτική πραγματικότητα, συνείδηση. Αλλιώς νομίζω ότι όντως θα γεμίσουμε ψυχοπαθείς, γελίους και σοβαροφανείς ταυτόχρονα, αλλά οπωσδήποτε ψυχοπαθείς. Πολιτικά ψυχοπαθείς. Ιδιώτες με άποψη, αλλά βαρεμένους. Και έχω την συνέστηση ότι αυτό θα συμβεί σε όλα τα κοινωνικά στρώματα, μεσαία και μικρά. Δηλαδή ο λαός δεν είναι πια το γιαπί, το πυλοφόρι, το μυστρί, είναι ευρύτερες κοινωνικές ομάδες οι οποίες. Τώρα όλοι αυτοί ορκίζονται στο όνομα του ρεαλισμού. Ο ρεαλισμός είναι ένα πράγμα που χαρακτηρίζει κυρίως τον καλό δούλο. Ο δούλος είναι πάντα ρεαλιστής. Σου λέει, πού να πάω τώρα, τι να κάνω. Δεν με παίρνει. Εντάξει, ό,τι πεις που λένε. Μετά την 6η Μαΐου μόνο να έχεις υπόψη σου, αφού ό,τι πεις, μην κλαις και μην κλάψεις. Γιατί εγώ πιστεύω ότι είναι απαράδεκτο σε μια κοινωνία να μιλάμε για σήμερα στο μνημόνιο, να μιλάμε για 40% που θα ψηφίσουν κόμματα μνημονίου. Είναι τρελό. Είναι ασύλληπτο. Και όταν το λες αυτό, γεννιέται ένα ερώτημα που πιέζει το δικό μου μυαλό. Αυτό το 40% είναι προδότες? Και εγώ δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι. Κάποιοι από αυτούς όμως ενδεχομένως μπορεί να είναι. Κάποιοι από αυτούς είναι σίγουρα. Αλλά δεν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν, αντί να πάνε να αυτοκτονούν οι άλλοι, να αυτοκτονήσουμε εμείς. Ναι, ταλέπορη δούλη.